centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα, το πανέμορφο και ωραίο φωτεινό λαμπερό Κοτσαράζει και σήμερα με καθαρό ήλιο. Ωραία. Άμα χτυπάνε ο ήλιος πάνω στα τζάμια εκεί, θα μας τυφλώνει κάτω στο χωριό, Στέφανε. Προσοχή. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση τώρα, Στέφανε, γιατί λένε ότι συναντήθηκες εσύ ή και κάποιοι άλλοι του τοπικού, χωρίς να γνωρίζουμε, με τους επενδυτές, χωρίς να το ξέρει η δημοτική αρχή, αλλά ούτε κυρίως και οι κάτοικοι του χωριού. Έγινε με ατελή συνάντηση, ενημέρωση φυσικά. Ναι. Για το με τους υπεύθυνους, γιατί ακούγαμε θα γίνουν, δεν θα γίνουν, θα γίνουν 3.500 στρέμματα και κατέληξαν τώρα στα 500, γύρω στα 500. Ναι. Τώρα τη μπορεί συνάντηση 400, αυτή, ποιος, 600. Ναι. Ναι. Ποιος τη ζήτησε κάτι, αυτή τη συνάντηση? Ήθελαμε να έχουμε μια ενημέρωση, ναι, γιατί πολλά ακούμε και πολλά να ξέρουμε, εμείς είμαστε... Θα δούμε τα φορτηγά ή να σημαδεύουν και να κάνουν και να μην ξέρουμε τίποτε. Άρα ποιος τη ζήτησε τη συνάντηση αυτή ή εμείς? Το τοπικό συμβούλιο. Ποιοι ήσασταν στη συνάντηση αυτή από το τοπικό συμβούλιο? Το τοπικό συμβούλιο. Όλοι? Εκτός από την Κυριακή Σικοπούλου. Άρα όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Πότε έγινε αυτή η συνάντηση? Αυτή η συνάντηση έγινε πριν 10. Πριν 10 μέρες. Δεν έγινε γνωστή στο χωριό, τώρα γίνεται γνωστή. Και μάλιστα πολλοί ευνηδιάστηκαν από αυτό. Ήταν μια συνάντηση ενημέρωση για να ξέρουμε τι γίνεται και πού γίνεται. Όπως δεν θα κρίσω να πω ότι ανέβηκα πάνω θα στο... Θα πούμε και τι συζητήθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Συζητήθηκαν... Γιατί δεν θα πούμε. Όχι, αυτό θα είναι κάτι που... Είναι δυνατόν να μην ξέρουν οι κάτοικοι αυτό, το τι αυτό συζητήθηκε με αυτούς. Αυτό θα το ανακοινώσουμε. Ήταν μια ενημέρωση. Ήταν μια ενημέρωση αυτή. Συζητήθηκαν και τα ανταποδοτικά που θέλει να δώσει η εταιρεία στο χωριό. Κάτι πράγμα συζητήθηκαν. Μπορείς να μας πεις, Στέφανε, ορισμένα από αυτά? Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε, γιατί και για τα ανταποδοτικά και για οτιδήποτε, μην ξεχνάμε ότι η κοινότητα Κουσταραζίου δεν έχει ενεργό αφημί. Δηλαδή? Δηλαδή, ό,τι ανταποδοτικά, τα πάντα έχει να κάνει με το Δήμο. Ναι, αυτό είχε ξεκαθαριστεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, τότε που ο κύριος Βακόπουλος είχε πει. Εμείς ήθελαμε να έχουμε μία γνώμη. Τότε που η εταιρεία, μάλλον στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέφερε τα ανταποδοτικά και ο κύριος Βακόπουλος είπε: αυτά είναι λόγια. Ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα συζητήσουμε και να τα συμφωνήσουμε, αν θέλετε. Τότε δεν ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίθετα, επέλεξαν να έρθουν στο Κοσταράζι κατευθείαν για κάποιο λόγο. Και... φυσικά αυτό που κάναμε εμείς ήταν μια ενημέρωση. Δεν είχαμε... Στέφανε, για να μην μείνουν γκρίζα σημεία. Ναι. Σαν τοπικό είστε υπέρ ή κατά? Το τοπικό, να θυμίσω ότι είχαμε ψηφίσει το όχι. Βεβαίως είχαμε ψηφίσει όχι. Οι περισσότεροι. Όπως και να θυμίσουμε κάτι που δεν ξέρω. Όχι περισσότεροι, όλοι είχαμε ψηφίσει όχι. Ναι. Κάνω λάθος. Οι ακρότες, ότι... μαζευτήκαν και υπογραφές για αυτό το ζήτημα. Για τις υπογραφές και εγώ το ευνηδιάστηκα όταν το άκουσα, γιατί κανένας δεν πέρασε και είμαι κάθε μέρα στο χωριό. Λόγω του κορονοϊού δεν μπορούσαμε να πάμε και στα σπίτια, όπως και η συγκέντρωση που έγινε πριν 10 μέρες. Ναι. Λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαμε να καλύψουμε. Κάναμε μια ενημέρωση, μας είπαν, για να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ναι, οι υπογραφές αυτές συνεχίζονται, να ξέρουμε πού μπορούμε να πάμε να υπογράψουμε. Οι υπογραφές είχαν μαζευτεί. Οι υπογραφές εναντίον της επένδυσης εννοούμε, έτσι. Ναι. Είχαν μαζευτεί 314 ή 334. Δεν θυμάμαι καλά το ακριβώς. Ήταν πάνω από 300. Άρα είναι πάνω από το 50% σίγουρα. Ναι. Των κατοίκων. Και τα κατέθεσα, τα πήγα εγώ προσωπικά σε κάποιο άτομο του Δήμου. Άρα παραμένει το όχι και για το τοπικό συμβούλιο. Το τοπικό συμβούλιο. Θέλουμε να μην βρεθούμε, εμείς που κάναμε αυτή τη συνάντηση, να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Ναι, Στέφανε, όμως, εδώ είναι λίγο κρίσιμη ερώτηση και μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι. Ναι ή όχι στην επένδυση από το τοπικό συμβούλιο? Το τοπικό συμβούλιο δεν θα πούμε το ναι και το όχι αυτή τη στιγμή.
Πότε θα την πούμε? Απλώς, εμείς θέλουμε να, με την ενημέρωση που θα γίνει στο Δήμο, με τα άτομα που ήταν, θα έχουν μια συνάντηση με το Δήμο. Ο Δήμαρχος μάλλον είναι πολύ ενοχλημένος από όλο αυτό, γιατί δεν είχε ιδέα ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Μετά τη συνάντηση πήγα εγώ και τον ενημέρωσα. Έγινε το Σαββάτο, τώρα την Τρίτη είχα πάει, δεν θυμάμαι καλά. Μπορεί γιατί δεν Δευτέρα, ενημερώσατε να... τοπικό συμβούλιο τον Δήμο που άμεσα είναι... Και οτιδήποτε και αν γίνει με τον επενδυτή, θα πρέπει με τον Δήμο να υπογράψουμε και όχι με το χωριό, όπως σωστά είπες. Όχι, δεν είπαμε, εμείς δεν υπογράψαμε τίποτα. Απλώς είχαμε μία ενημέρωση. Ναι. Γιατί το μέρος εκείνο είναι όπως σκοτόπια, είναι τώρα και να ξέρουμε, είναι, εκεί υπάρχουν μερικά χωράφια, το ένα το άλλο. Και ήθελαμε να ενημερωθούμε. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι, υπάρχει δραστηριότητα, δεν είναι ξεροβούνια. Ναι. Ναι, συγκεκριμένα υπάρχει κόκκινη φυλή. Υπάρχει παλιό Κοσταράζι, υπάρχει πολλά πράγματα υπάρχουν. Ναι, και λέω εδώ πέρα. Και γι' αυτό λένε εδώ, μου τηλεφωνούν τώρα από το χωριό. Μου τηλεφωνούν από το χωριό τώρα, Στέφανε. Μου λένε ότι δεν γνώριζαν κι άλλοι για τις υπογραφές. Πού είναι αυτές τις υπογραφές? Όλοι θέλουν να υπογράψουν. Μας λένε άλλοι ότι είναι παράνομο να μας λέει για το τι συζητήθηκε. Απλώς, ο δεν. Εμείς. Γιατί ξέρεις, όταν δεν λες, Στέφανε, μπορεί να κατηγορηθείς ότι κινήσει και από προσωπικά συμφέροντα. Συγκεκριμένα για να είμαι σαφής πάνω σε αυτό το ζήτημα, ναι. Στις 7 του μηνός που ήμασταν πάνω στη γέννηση Θεοτόκος, το παλιό Κοσταράζι, ναι. Κοσταράζι, παλιό λέμε εμείς. Μισό λεπτάκι, πήγατε και με τους επενδυτές και μέχρι την τοποθεσία όλοι μαζί? Όχι, πήγα μόνο εγώ με τους δύο επενδυτές, γιατί δεν μπορούμε να πήγατε και επιτόπου δηλαδή. Α. Πήγαμε και είπαμε... Και γιατί εκεί πέρα είναι τα πράγματα που είδαμε και τα ζώα, είδαμε και το ένα, είδαμε... Και μας είπαν δεν μπορούμε. Ποιος να το κάνουμε. Ποιος ζήτησε να πάτε στην περιοχή, εσύ ή αυτή? Εγώ το ζήτησα. Γιατί? Για να ξέρουμε τι γίνεται. Και μας βγάλαν τους κέρδους, γιατί είχα ένα παλιό χάρτη που ήταν τα 7 πάρκα. Ναι. Και λέω δεν είναι, τα βλέπετε πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Ενημερώνουμε. Δεν κάναμε τίποτε το κακό. Όχι, αλλά αυτό που φαίνεται να ενοχλεί είναι ότι είναι μια συνάντηση που δεν τη γνώριζε κανείς. Κανείς δεν γνωρίζει επίσης για υπογραφές. Κανείς δεν γνωρίζει και από τον Δήμο για όλα αυτά. Και εδώ το πράγμα λίγο αρχίζει να γίνεται, σου λέει τι γίνεται τώρα. Πολύ μυστικοπάθεια γύρω από αυτήν την υπόθεση και φοβούνται οι άνθρωποι, μη τυχόν γίνει κάτι πίσω από την πλάτη τους και δεν μπορούν να αντιδράσουν στον σωστό χρόνο. Ναι, γι' αυτό πήγαμε πάνω. Τους είπαμε πως ήταν τα πράγματα, πήγαμε στο σχολείο. Ναι. Το σχολείο τι το ήθελαν οι επενδυτές? Όχι, απλώς είπα ότι δεν γίνεται. Α, το σχολείο το ένα, ναι, το άλλο. Ναι. Ναι. Γιατί όταν κάνεις, να ξέρεις και πώς θα αντιμετωπίσεις μερικά πράγματα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Ζήτησαν κάτι άλλο οι συγκεκριμένοι, γιατί εδώ συνεχίζουν να έρχονται ερωτήματα από το χωριό. Ποιαν τα δοτικά είπαν στο Στέφανο? Απλώς. Είχαν πει ορισμένα πράγματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είχαν πει τα ίδια. Αν είπαν τα ίδια και τώρα. Κάτι παρόμοιο. Κάτι παρόμοιο. Α, όχι τα ίδια ακριβώς που είχαν πει. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν τάξει, ναι, θέσεις εργασίας και κατά την κατασκευή και κατά την διάρκεια. Κατά την σαν φύλακες. Κάτι κατά την κατασκευή. Ναι. Αναγκαστικά θα ζητήσουν άτομα. Ναι. Φυσικά θα ζητήσουν άτομα. Ναι. Δεν είναι ότι δεν θα ζητήσουν άτομα. Και τα άτομα, όπως ξέρουμε όλοι, σε ποσοστό, νομίζω 60-70%, πρέπει να είναι από το τοπικό διαμέρισμα. Ναι. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κάποια τέτοια πράγματα σου είπαν και πάλι. Ό,τι είχαν πει δηλαδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, κάποιους δρόμους να φτιάξουν και τα λοιπά στο χωριό. Και είπαν, αυτά. Και, είπαμε... και ίσως και κάποιο φθηνότερο ρεύμα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν πει τότε. Αλλά, στο ξαναλέω, γιατί έρχονται ερωτήματα. Γιατί συναντήθηκε μυστικά ο πρόεδρος, λέει άλλο μήνυμα εδώ. Δεν όχι μόνο Στέφανε, ο πρόεδρος. Θέλω να σου πω με ότι το τοπικό συμβούλιο. Επειδή έχεις αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες όταν κάποια πράγματα δεν γίνονται γνωστά. Δηλαδή υπάρχει ο φόβος και να κατηγορηθείς για πράγματα. Οπότε γι' αυτό το λέω, μήπως θα πρέπει όλα να τα δημοσιοποιήσεις, για να βάλουμε και μια τελεία σε όλους. Να βάλουμε και μια τελεία στη συζήτηση, ναι, να τελειώνουμε. Εμείς θέλαμε μια ενημέρωση. Ναι.
Δεν έπρεπε να δούμε τι γίνεται. Θα έπρεπε όμως να έχουν γνώση όλοι. Αυτό είναι η ένσταση και του Δήμου και των κατοίκων. Ναι. Γιατί όταν αυτά γίνονται μεταξύ 4-5 ατόμων και 2 επενδυτών, ξέρεις, δημιουργούνται και σενάρια ακόμη. Εγώ θα σου το πω και εκεί. Μπορεί να δημιουργηθούν και σενάρια. Και άντε μετά να τα μαζέψεις. Όχι, εγώ εμείς ούτε υπογράψαμε τίποτα, ούτε είπαμε ναι, όχι. Εμείς περιμένουμε την απόφαση που θα βγάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλο μήνυμα από το χωριό. Γι' αυτό πάνω σε αυτό που σου λέω είναι ότι δεν απαντάει σήμερα ο κύριος Λαμπίδης. Έχουμε μαζευτεί ήδη 20 άτομα, λέει, και θα κοιμηθούν νομικά για το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι έχει πάρει κάποιες διαστάσεις αυτό το θέμα και γι' αυτό ήθελα να είσαι μαζί μας σήμερα, Στέφανε, για να το συζητήσουμε. Εγώ είπα κάτι. Εμείς είχαμε μια ενημέρωση το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Εάν γίνουν, αν δεν γίνουν. Να πούμε και αυτό, γιατί. Επειδή είναι δύσκολο να γίνει αυτή την εποχή μια ή γενική συνέλευση των κατοίκων ή μια συγκέντρωση των κατοίκων. Λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να κάνουμε. Το καλύτερο θα ήταν να ενημερωθεί άμεσα η Δημοτική Αρχή για το τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ σας μυστικά. Θα μιλήσουμε. Κοιτάξτε, θα μιλήσουμε. Και να δώσετε και ένα πλήρες. Με τη Δημοτική Αρχή. Με τη Δημοτική Αρχή. Ναι. Και φυσικά και τους επενδυτές. Και από εκεί και πέρα από εκεί θα ανακοινώσουμε. Ναι. Γιατί αυτό τώρα δεν αυτό που να λέω λέμε, τώρα είναι ναι, ότι γιατί, καλό θα ήταν να υπάρχει πλήρη ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για το τι συζητήθηκε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Από εκεί θα βγει η απόφαση. Και πλήρη ανακοίνωση όλων αυτών προς τους κατοίκους. Ναι. Η πλήρη θα βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είναι και ο Δήμαρχος μαζί μας για αυτό το θέμα, οπότε ίσως ξαναχρειαστούμε αν κάτι αναφερθεί και από τον Δήμαρχο ως νέο στοιχείο. Λοιπόν. Ήθελαμε μια ενημέρωση, να ξέρουμε αν θα. Τι θα γίνει, γιατί εκεί πέρα είναι μοσκοτόπια, έχει το ένα, έχει το άλλο. Και ποια περιοχή θα γίνει. Και μισό λεπτά, οι ερωτήσεις έρχονται βροχή για κάτι που σου ρώτησα τουλάχιστον 2-3 φορές, για το ναι και το όχι, αν είσαι υπέρ της επένδυσης. Δεν είπαμε λέει τίποτε. Λέει εδώ ένα μήνυμα, τώρα τα αλλάζει ο Στέφανος. Μισό λεπτά, δεν αλλάζω ότι είχαμε πάρει μια απόφαση, σαν τοπικό συμβούλιο, βάζουμε μια τελεία. Και θα ήθελα να σταματήσουμε τη συζήτηση. Μάλιστα. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και ελπίζω να διελευκανθούν όλα αυτά. Μερικά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο περιμένουμε και τον Δήμαρχο. Καλημέρα λοιπόν και. Καλημέρα μου από το Πανέμορφο Κουσταράκι. Θα τα πούμε το μεσημέρι. Έγινε, Στέφανε. Καλημέρα. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.